Εκεί θα συναντήσουμε τον Μάνθο Ξεζωνάκη, ο οποίος είναι μαθητής Δευτέρας Λυκείου στο Αρκαλοχώρι. Και Μάνθο, παραστάτης. Και παραστάτης. Μάνθο, χρόνια πολλά, με αφορμή την ημέρα. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο από όλη την ομάδα της εκπομπής. Και το βλέμμα όλης της Ελλάδας βέβαια σήμερα ήταν στραμμένο στο Αρκαλοχώρι. Κακά τα ψέματα, πολλές οι αναφορές, πολλά τα ρεπορτάζ. Μάνθο, βλέπουμε και το Μάνθο. Με δύναμη ψυχής και υπερηφάνεια λοιπόν παρέλασαν εσύ και οι συμμαθητές σου. Πώς νιώθει ένας μαθητής που συμμετέχει σε μια παρέλαση? Κοιτάξτε, είναι μια διαδικασία που γίνεται από κάποιο μαθητή με υπερηφάνεια για τον τόπο του και την καταγωγή του, και ταυτόχρονα μέσα από αυτές τις συνθήκες που ζούμε αυτόν τον καιρό, που είναι πολύ δύσκολες, καταφέραμε να κάνουμε παρέλαση, και είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί μπορέσαμε να τιμήσουμε, παρά τις δυσκολίες, όλους αυτούς τους ανθρώπους που έπεσαν για τον τόπο μας και για να έχουμε τώρα εμείς ελευθερία. Το Αρκαλοχώρι λοιπόν σήμερα τι μήνυμα έστειλε? Ότι δεν πρέπει να τα παρατάμε ποτέ. Όσες δυσκολίες και αν βρεθούν μπροστά μας, πρέπει να τις προσπερνάμε με δύναμη ψυχής, και να μην ξεχνάμε ποτέ τα καλά που έχουν γίνει από τους προγόνους μας και γενικά τον τόπο μας, αλλά να προσπαθούμε και εμείς να κάνουμε τα ίδια και να μπορούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο. Να ρωτήσω κάτι εγώ το Μάνθο, με δεδομένο ότι δεν γίνονταν μαθήματα. Όλο αυτό το διάστημα τα παιδιά κάνουν τηλεκπαίδευση των μεγαλύτερων τάξεων. Ναι. Πώς έγινε η παρέλαση? Είχατε συντονιστεί, είχατε ενημερωθεί προηγουμένως? Πώς προετοιμαστήκατε για τη σημερινή ημέρα? Είχαμε ενημερωθεί, αλλά δεν είχαμε κάνει καμία πρόβα. Αλλά παρόλα αυτά καταφέραμε να την κάνουμε αρκετά, να είναι αρκετά οργανωμένη. Αλλά δεν είχαμε κάνει καμία πρόβα και... Σημασία έχει προσπάθεια και ότι ήσασταν εκεί αυτή την ημέρα. Και ότι η νέα γενιά δείχνει το δρόμο, δίνει κουράγιο και κοιτάει μπροστά. Ναι, ναι. Και με το καλό να τα ξαναπούμε και την 25η Μαρτίου. Και η κατάσταση να είναι καλύτερη. Και έχοντας επιστρέψει στις σχολικές αίθουσες. Ακριβώς, ακριβώς. Βασικό. Μάνθο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Μπράβο στους εκπαιδευτικούς, μπράβο και στους γονείς των παιδιών. Να είσαι καλά.